Ο Αλέξης ο Κλώσσας, για να κάνουμε εδώ τις ερωτήσεις στον κύριο Σκουβλέτη. Να σας ρωτήσω, ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών? Για ποιον από όλους, για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους? Για την Ελλάδα, ας πούμε. Για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι αυτές οι ευρωεκλογές, παρόλο ότι είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το χρησιμοποιούμε σε κάθε εκλογική αντιπαράθεση, πραγματικά έχουν μια διαφορετική σημασία και για την ίδια την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό που λέμε πορεία ευρωπαϊκή και ελληνική πορεία, ολοένα και περισσότερο συγκλίνουν. Το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από την κρίση είναι πλέον ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Άρα, εκ των πραγμάτων, μπορεί να ψηφίσουμε για την Ευρώπη, αλλά θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα. Και θα μιλήσουμε και για την Ευρώπη όμως, ή θα μιλήσουμε μόνο για την Ελλάδα? Γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό η συζήτηση γίνεται μόνο για την Ελλάδα και μόνο με περιπτώσεις περιπτωσιολογικά και όχι για την ουσία. Απλώς να το θέσω αλλιώς. Ποιο πρόβλημα ευρωπαϊκό δεν είναι ταυτόχρονα και ελληνικό, ή ποιο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, να μιλήσουμε για την οικονομία που τα τελευταία χρόνια είναι στο επίκεντρο, δεν σχετίζεται άμεσα με τις μεγάλες επιλογές, τις στρατηγικές που ακολουθούνται σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο? Άρα έχουμε μια ατζέντα που σχεδόν είναι κοινή. Έτσι, μπορεί να είναι η διαδικασία διαφορετική, μπορεί να ψηφίζουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά συζητάμε για πράγματα που καθορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή, όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Στον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό δεν το λέω για να υποτιμήσουμε, ίσα-ίσα. Το αντίστροφο. Αναδεικνύεται πόσο καθοριστικός και σημαντικός είναι ο ρόλος και πόσο δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Και πόσο δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις εκεί. Δηλαδή. Το ερώτημα για τις ευρωεκλογές δεν είναι αν θα μειωθεί το φορολόγητο, για παράδειγμα, με συγχωρείτε, εδώ, ή αν θα αυξηθεί, αλλά αν οι έξω μας βοηθάνε να μειωθεί το φορολόγητο. Αν οι έξω παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για το ελληνικό φορολόγητο. Δεν είναι οι έξω και μέσα, είμαστε μαζί όλοι, νομίζω. Και να δούμε ναι, αλλά είναι, αποφάσεις. Είναι όργανα που αποφασίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Να το πω λίγο διαφορετικά. Το ερώτημα είναι εάν οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές στρατηγικές διαμορφώνουν ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε. Σε εξαναγκάζουν όχι μόνο την Ελλάδα, γιατί δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, ούτε είμαστε στη φάση του μνημονιακού εξαναγκασμού που ήμασταν μέχρι τον προηγούμενο Αύγουστο, παρά την αυξημένη εποπτεία. Κατά πόσο όμως το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής το οποίο υλοποιείται σου προσδιορίζει κάποια συγκεκριμένα όρια, έτσι δεν είναι? Και βέβαια υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Είτε για τις αρμοδιότητες του αυτού καθ' αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις ουσιαστικά? Ευρωπαϊκής για το κεντρικής... Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις? Γιατί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι εκλεγμένοι. Στο τέλος της ημέρας οι λαοί τις παίρνουν τις αποφάσεις. Στο τέλος της ημέρας. Αυτό ήταν πάντοτε. Αυτό είναι το ιστορικό συμπέρασμα. Αυτό που ακούσατε και προηγουμένως να το λέω. Οι λαοί παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά οι λαοί ενδεχομένως αυτή τη φορά να στείλουν πάρα πολλούς ακροδεξιούς και ευρωσκεπτικιστές στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Ίσως το 1/3 των εδρών να ανοίξει αυτές τις δυνάμεις. Και αυτές θα τους έχουν στείλει λαοί. Και οι πολιτικές όλης της Ευρώπης. Και αυτό το οποίο δεν είναι ένα αποσπασματικό φαινόμενο, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, οι πολιτικές της ακραίας λιτότητας, του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, τι γεννήσανε? Μεγάλες ανισότητες. Μεγάλες ανισότητες τι είχαν σαν αποτέλεσμα? Να σπρώξουν λαϊκές τάξεις και προς την ακροδεξιά. Γιατί? Θα την κάνω την ερώτηση, έτσι θα την κάνω την ερώτηση. Βεβαίως. Πώς δεν κατάφερε η αριστερά να πει σε αυτούς τους ανθρώπους, να πείσει αυτούς τους ανθρώπους? Το κατάφερε στην Ελλάδα. Το κατάφερε στην Ελλάδα. Το κατάφερε στην Ελλάδα. Και το καταφέρνει, προσέξτε, και το καταφέρνει εκείνο το κομμάτι της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας να κερδίζει όταν απαγκιστρώνεται από τον νεοφιλελευθερισμό. Όταν απογαλακτίζεται από τον νεοφιλελευθερισμό. Δηλαδή για την Ισπανία τώρα. Ένα νεοφιλελευθερισμό και όχι μόνο, και την Πορτογαλία. Και την Πορτογαλία. Ναι, αλλά ανεβαίνει όμως. Καλπάζει η ακροδεξιά. Προφανώς. 10% η Vox. Διότι, οπαδί του Φράγκου. Διότι ακριβώς ήταν τέτοιες οι επιλογές που σε συνδυασμό με το δημοκρατικό έλλειμμα στον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις, όπου ουσιαστικά αμαύρωσαν την έννοια της Ενωμένης Ευρώπης, την αξία της Ενωμένης Ευρώπης σε ευρύτατα λαϊκά στρώματα. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Άρα το δίλημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η Ευρώπη και η Ελλάδα. Πάντως φαίνεται, προηγείται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ουσιαστικά οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται μέχρι τώρα. Περιμένετε να αλλάξει κάτι στον τρόπο
που θα διοικηθεί η Ευρώπη την επόμενη μέρα, μετά τις 27 του μηνός και μετά. Να κάνουμε μια γέφυρα με αυτά που λέγαμε, γιατί το ερώτημα το συνδυάζεται. Οι πολιτικές που ακολουθήκαν μέχρι τώρα, ακολουθήκαν μέσα από την στήριξη που παρήχε το Λαϊκό Κόμμα, η Συντηρητική Παράταξη, μαζί με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά από 2-3 δεκαετίες έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας το οποίο αρχίζει και αμφισβητεί αυτές τις επιλογές. Και όπου το κάνει βλέπουμε ότι κερδίζει. Η αριστερόστροφη, να το πω, να το πούμε έτσι. Η στροφή προς αριστερά της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και αυτό δημιουργεί πια τις προϋποθέσεις για μια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Θα έλεγα λοιπόν ότι και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, που ονομάζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι μια αντανάκλαση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προβληματισμών. Βεβαίως με άλλους συσχετισμούς. Βέβαια, και εδώ, ένα εδώ το πάνω χέρι το έχει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Το κομμάτι όμως της οικογένειας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ελλάδα, το κίνημα αλλαγής, δεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Βεβαίως, έτσι είναι. Και αυτή είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ένα μεγάλο πρόβλημα του ίδιου πια αυτού του χώρου στην Ελλάδα, ο οποίος ολοένα και περισσότερο απομακρύνεται πέρα από τις, ας το πούμε έτσι, τις αφετηριακές του αναζητήσεις, εν πάση περιπτώσει, τις αναφορές του, αλλά που φαίνεται ότι παρά τα συμπεράσματα που θα έπρεπε να είχε βγάλει από την κρίση και τις ευθύνες που έχει το Πασόκ παλαιότερα και σήμερα, ο διάδοχός του, το Κινάλ, για την ελληνική εκδοχή της κρίσης, φαίνεται ότι προτάσει αυτό που ονομάζει στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της αριστεράς, το οποίο εκ των πραγμάτων πού οδηγεί, στην στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ιδιότυπη πολιτική συνεννόηση και επικοινωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, εδώ δεν μπορεί να υπάρξουν ούτε καν λογική των ίσων αποστάσεων. Τι Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω. Επίσημα εκφράζει, προτάσει τη στρατηγική της αριστεράς. Από εκεί και πέρα, αν τους ρωτήσεις περισσότερο τι λέτε, λένε ότι εμείς κρατάμε μια λογική ίσων αποστάσεων. Δεν μπορείς όμως με γεωμετρικούς όρους να απαντάς σε πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, με το κοινωνικό κράτος ή θα είσαι, ή με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό θα είσαι. Ή θα θέλεις να υπάρχουν προσλήψεις γιατρών, εκπαιδευτικών και να στηρίξεις το δημόσιο σύστημα υγείας και την δημόσια εκπαίδευση, ή δεν θα είσαι με αυτό, όπως λέει ο νεοφιλελευθερισμός, όπως λέει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν χωράει. Ναι, αλλά το πρόγραμμα του Κινάλ δεν είναι πρόγραμμα που ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί σε κάποιες θέσεις, σε κάποιες δηλώσεις να ταυτίζονται, αλλά όχι, το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού του προσωπικού και ιδίως από τα ιστορικά στελέχη, τα οποία με όλους τους τρόπους δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν την επόμενη των εκλογών. Δεν θα τους το επιτρέψει, νομίζω, η λαϊκή ψήφος με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν έχει, δεν έχει απαγιστρωθεί, θα σας πω. Η δική σας ήταν με ένα κόμμα που το πρόγραμμα σας ήταν τελείως διαφορετικό. Αλλά εμείς προσέξτε να δείτε. Θα σας απαντήσω και για τα δύο. Αυτή η πρόθεση του σημερινού Κινάλ πάει μαζί με αυτό που λέγαμε πριν, ότι προτάσει τη στρατηγική ήττα της ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άκουσα να μιλάει για τη στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχεται ως συνέχεια όλων των επιλογών που έκανε το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, αρκετές δεκαετίες. Ουσιαστικά λειτουργούσε συμπληρωματικά με τη Νέα Δημοκρατία. Είχατε δει ποτέ η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, παρά τις διαφορές της επιμέρους που υπήρχαν? Είχαν τεράστιες διαφορές όμως, ή όχι? Σε ποια φάση μιλάτε? Στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Στην πρώτη φάση. Αυτή η φάση πρώτη είναι πολύ πολύ μακρινή. Μέχρι τη δεκαετία του 90. Εγώ θα έλεγα ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχε μια υιοθέτηση, όπως έγινε συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο, από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, της νεοφιλελεύθερης λογικής, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Μπορεί σε διάφορα άλλα ζητήματα να υπήρχαν διαφοροποιήσεις, αλλά στα βασικά οικονομικά προτάγματα υπήρχε μια σύγκληση. Δεν φαίνεται λοιπόν να παίρνει κάποια απόσταση από αυτή την πορεία. Είναι συνεχιστής λοιπόν αυτών των επιλογών το σημερινό Κινάλ. Αλλά με ρωτήσατε πριν και για την περίπτωση των ΑΝΕΛ, για να μην αποφεύγουμε τις ερωτήσεις και μας λένε ότι δεν απαντάμε. Συγκυβερνήσατε με τους ΑΝΕΛ, την οποία η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε να δείτε.
κατηγορία ως ακροδεξιό κόμμα. Καλά, το ακροδεξιό δεν κοίταξε, είναι. Κοιτάξτε, είναι στη ρητορική της Δημοκρατίας και είναι στην αντιπολιτευτικό της λόγο που λέει ότι οι μόνοι που συγκυβέρνησαν με ακροδεξιούς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι με τους ΑΝΕΛ έχουμε μια ευρεία προγραμματική σύμπτωση. Ήταν μια συμφωνία η οποία επιβλήθηκε κάτω από τις ειδικές συνθήκες των μνημονίων. Το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν υπήρχε άλλη ορατή διέξοδος τότε που να είναι πιστική για τη συγκρότηση κυβέρνησης, που να μπορεί να ακολουθήσει έναν δρόπο ο οποίος μάλιστα ως ένα μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, τι, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και έχουμε ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο που μας απομακρύνει από τις πολιτικές λιτότητες. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει πλέον κανείς. Άρα λοιπόν ήταν μια ειδικού σκοπού, θα έλεγε κανείς, συμμαχία η οποία είχε λήξει και τέλος, όπως και έγινε. Προφανώς δεν μιλάμε. Κάθε συγκυβέρνηση δεν είναι μια ειδικού σκοπού συμφωνία για να προχωρήσει παρακάτω το πράγμα. Όχι, δηλαδή, δεν είναι. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που η σοσιαλδημοκρατία πήγε με την Χρυσή Δημοκρατία ή με την λαϊκή δεξιά ή με οτιδήποτε. Υπήρχε, έκανε πίσω σε πολλά δικά της προτάγματα. Δεν, για δεν να είναι έτσι. Υπήρχε αυτό που ονομάζουμε ως φαινόμενο η νεοφιλελεύθερη συνένεση. Αλλιώς ονομάστηκε. Αυτό το πλήρωσε η σοσιαλδημοκρατία. Έτσι, μπράβο. Ή αλλιώς το λέγαμε σοσιαλφιλελευθερισμό. Αυτό. Εδώ δεν είχαμε, μια κανονικότητα. Το ότι ταυτίστηκαν στην πορεία. Στην περίπτωση την ίδια. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κάποιος για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ταυτίστηκε μαζί σας όταν έφερα η κυβέρνηση που συγκυβερνούσε, ξέρω εγώ, για τα ομόφυλα ζευγάρια ή για τα. Δεν τα είχε ψηφίσει αυτά όλα. Ναι, αλλά τα πέρασε η κυβέρνηση που ήταν. Άρα να το προσθέσω για να απαντήσετε συνολικά. Και κάποια μέλη τη κυβέρνηση, τα οποία ανήκαν στου ανεξάρτητου Έλληνες, είναι αυτή τη στιγμή υποψήφοι με του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία. Έχοντας φύγει πια. Έχοντας φύγει από του ΑΝΕΛ. Άρα θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μια ΣΥΡΙΖΟποίηση όλων αυτού του πολιτικού προσωπικού, το οποίο καταδείχνει ένα θετικό φαινόμενο. Ήταν από όλε τι απόψει και όλε τι που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στου ανεξάρτητου Έλληνες. Να πω τώρα και τον κύριο Χαρόπουλο. Να το προσωποποιήσουμε. Γιατί να το κρύψω μεγάλο. Το Χαρόπουλο, λέω. Παπαχριστόπουλο. Παπαχριστόπουλο και την κυρία Κουντουρά. Πήρατε την πιο εύκολη περίπτωση τώρα. Ναι, αλλά ήταν Παπαχριστόπουλο στην πιο εύκολη περίπτωση. Ήταν αυτό που ψήφισε όλα αυτά τα. Ναι, τα που για του ΑΝΕΛ ήταν ενοχλητικά ω νόμοι. Πιο εύκολη περίπτωση, για να μην παρεξηγηθώ, ενώ ότι ο κ. Παπαχριστόπουλο έχει μια πορεία στου κοινωνικού αγώνε, ήταν πολλά χρόνια με του γιατρού και σύνορα. Δηλαδή, ξέρω, έχει εκδηλώσει και την πρόθεσή του να ενταχθεί και τυπικά. Τυπικά, ναι, εκδηλώθηκε ω μέλο. Άρα λοιπόν, κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν εξαιρετικά ειδικές και ιδιαίτερες οι συνθήκες τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του 2015 όταν προέκυψε αυτή η ιδιόμορφη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή την επιλογή η σοσιαλδημοκρατία και στην Ελλάδα την πλήρωσε και προσπαθεί να αλλάξει πλέον. Και θεωρούν από ό,τι άκουσα κάποιες δηλώσεις. Πώς αλλάζεις όμως όταν προτάσεις το θέμα της στρατηγικής ιδέας. Μα εσείς είσαστε στην κυβέρνηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, η αντιπολίτευση. Πρώτο στόχο έχει να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα μου λέτε ότι η υποδέμος στην Ισπανία θα έπρεπε να μην κάνουν μια πρόταση συνεργασίας με τον Σάντζεθ τώρα. Προεκλογικά θα πει το πήγε στην Ισπανία. Ναι, προεκλογικά δεν μπορεί να πει το κοινάλ. Πορτογαλία το τελικά πολλά τα κοινά με τις εκλογές στην Ισπανία. Το μπλόκο και η πορτογαλική αριστερά δεν συμμετέχουν οι υπουργοί στην κυβέρνηση, παρόλα αυτά στηρίζουν. Εσείς θεωρείτε ότι μετεκλογικά, άμα χρειαστεί, δεν θα στηρίξει το κοινάλ? Προσέξτε να δείτε. Μακάρι να έχει την γενναιότητα, το οποίο θα σημαίνει, άσχετα αν θα ομολογηθεί ή όχι, θα είναι μια αυτοκριτική στάση, να μπορέσει να στηρίξει. Σημασία έχει και το τι στηρίζεις. Άρα δηλαδή ποιο πρόγραμμα στηρίζεις, ποια πολιτική. Και στην περίπτωση που λέγαμε πριν με τους ΑΝΕΛ, προφανώς την σφραγίδα την είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν οι ΑΝΕΛ οι οποίοι είχαν, ας πούμε, υλοποιούσαν το δικό τους το πρόγραμμα. Να πάμε εδώ και στο θέμα της οικονομίας, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω ότι τον ακούσατε στις δηλώσεις του, θα καταθέσει μια τροπολογία για να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Ναι. Ναι. Επιτρέψτε μου το μηδίαμα, αλλά εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Πρωθυπουργός δημόσια και έχει πει ότι το θέμα του αφορολόγητου δεν θα μειωθεί,
Αντίθετα, είμαστε στην φάση, στη στιγμή που συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων. Mm. Το να έρχεσαι εσύ και να πεις ότι εγώ θα καταθέσω μια τροπολογία είναι παραβιάζει ανοιχτές στήρες. Σας λύνει τα χέρια, αλλά θα σφίσουμε όλοι μαζί. Λέει ότι θα πείτε ακόμα και σε όποιον έχει δεύτερες σκέψεις από τους θεσμούς. Συμφωνούν ότι οι πάντες συμφωνούν να... Καλό είναι αυτό. Στερνή μου γνώση να σίγα πρώτερα θα του λέγαμε. Άρα θα υπάρξει ενδεχόμενο να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όχι μόνο αυτό θα ψηφιστεί όταν έρθει, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνει και στο υπόλοιπο πακέτο μέτρων. Διότι εύκολο, ακριβώς. Διότι εύκολο να μιλάς για τα συμφέροντα και να σχίζεις τα ρούχα σου της μεσαίας τάξης, αλλά τώρα που δημιουργηθήκαν οι όροι και προϋποθέσεις για να δούμε πραγματικά την ελάφρυνση των μεσοστρωμάτων, τα οποία επλήγησαν κατά κύριο λόγο από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, το προκύπτει αριθμητικά από το πόσες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσανε μέχρι και το 2014. Και πόσες ανοίξανε, γιατί έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση που συρρυκνώνεται αυτός ο χώρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είμαστε στη φάση που αυξάνεται ο αριθμός. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από το διαθέσιμο εισόδημα αυτών των μεσαίων στρωμάτων που έχασε πάνω από 5.000 ευρώ από τα χρόνια 10 έως 14. Ενώ, χωρίς να έχει αναπληρωθεί αυτό, κάποιες εκατοντάδες ευρώ στο διαθέσιμο του εισόδημα είδαν να αυξάνονται από το 2015 μέχρι τώρα. Είμαστε πολύ μακριά πάντως από το να πάρουν κάποια χρήματα πίσω και είναι αρχή και είναι βήματα να γίνονται. Ακριβώς, σημασία έχει ότι έχει αντιστραφεί η φορά των πραγμάτων. Μήπως γίνονται αργά τα βήματα, κύριε Σκουλέτη. Δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Οι πληγές είναι ανοιχτές. Δεν έχουν πουλωθεί από την μνημονιακή πολιτική. Αλλά σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε έναν διαφορετικό δρόμο, ο οποίος μας επιτρέπει να ξαναελπίζουμε, να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Τα χρήματα όμως δεν έχουν έρθει γιατί έχει υπεραποδώσει η οικονομία. Έχουν έρθει γιατί έχουν υπερπληρώσει. Των μεσοστρωμάτων μίλησα εγώ. Λοιπόν, δεν έχει υπεραποδώσει. Οι παροχές υπόλοιπες. Δηλαδή τα λεφτά αυτά για τις παροχές έρχονται από το υπερπλεώνασμα, που είναι από τον ιδρώτα όλων μας. Οι παροχές που λέτε, να δούμε τι σημαίνει παροχές, γιατί θεωρώ τελικά ότι αδικούμε μια πολιτική. Λέγοντας παροχές. Διόρθωση των λαθών του παρελθόντος, να το πούμε. Να δούμε αυτά. Ποια είναι αυτά. Δηλαδή, αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση και θα απαντήσετε συνολικά. Για παροχές σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Για παροχές προεκλογικές, γιατί είμαστε 25 μέρες πριν τις εκλογές. Διότι έτσι θέλει να το αντιμετωπίζει. Διότι δεν θεωρεί πολιτική υποχρέωση μιας κυβέρνησης αυτούς οι οποίοι όχι μόνο βρεθήκανε στον χώρο της ανέχειας, στον χώρο της φτώχειας, αλλά ήταν και πολύ πιο κάτω, κατά προτεραιότητα να τους στηρίξει. Mm-hmm. Αυτοί ήταν ακριβώς στα όρια της επιβίωσης και ήρθαν τα μνημόνια και τους οδηγήσανε στην πλήρη εξόντωση. Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση της αριστεράς είχε υποχρέωση 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση να τους πει ελάτε στα νοσοκομεία. Μια κυβέρνηση της αριστεράς θεωρεί προτεραιότητά της το να επαναφέρει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Σήμερα μάλιστα πάλι υπήρξε μια επέκταση μιας νέας συλλογικής σύμβασης. Μερικές δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ίσως εργαζόμενοι θα δουν να αυξάνεται ο μηνιαίος μισθός τους. Αυτό δεν είναι παροχή. Είναι αποκατάσταση μιας αδικίας. Mm-hmm. Η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού είναι παροχή. Για τους 25άριδες. Καλά, όσον αφορά στον υποκατώτατο του μισθού, ήταν έσχος. Δεν είναι παροχή. Έτσι, αδικία. Ήταν νόμος έσχος. Το ζήτημα όμως είναι ότι σας κατηγορούν ότι βοηθάτε τα κατώτερα στρώματα. Δεν λένε ότι το κάνετε καλώς, αλλά καλώς το κάνετε. Αλλά εξοντώνετε τη μεσαία τάξη. Δεν ισχύει αυτό. Αν κοιτάξει κανείς και κάνει μια ανάλυση και. Εσείς πάντοτε είχατε μια σχέση με τα οικονομικά μεγέθη, από όσο θυμάμαι και παλιότερα. Και συνεχίζει. Λοιπόν, και δει κανείς την διάρθρωση των φορολογικών εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. θα διαπιστώσει ότι η μερίδα του λέοντος είναι από ένα 19% των φυσικών προσώπων, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 90% των φορολογικών εσόδων, κάτι λιγότερο. Αυτό τι σημαίνει και ποιοι πληρώνουνε. Είναι κυρίως η μισθωτή εργασία, η οποία γεμίζει αυτό τον κουβά των φορολογικών εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Είναι άλλου τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Είναι υπάρχει μια ισορρευμένη φοροδιαφυγή όμως. Υπάρχει και μια ισορρευμένη κόπωση. Ότι όποιος δεν μπορεί να κλέψει ή να κρύψει την εφορία είναι αναγκασμένος ή καταδικασμένος να πληρώνει. Και αυτοί που μπορούν, επειδή νιώθουν ότι τους κλέβει το κράτος, δεν λέω ότι είναι όλοι λοποδίτες, νιώθει ότι τους κλέβει το κράτος, λέει θα σε κλέψω κι εγώ για να μπορώ να ζήσω. Όχι, λέμε ποιοι αυτή τη στιγμή φέρουν τα βάρη τα πραγματικά, έτσι όπως διαμορφώνονται. Ναι, αλλά αυτό είναι γιατί δεν μπορούν να προσέξουν τη φοροδιαφυγή.
Όχι, αυτό φέρει ο μισθωτός κυρίως στο βάρος. Μόνο αυτό. Γιατί πήγαμε στην διαδικασία του, των διαφόρων χαρατσιών? Γιατί δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε από εκεί που έπρεπε να τα πάρουμε. Άρα, πώς ισχύει ο προηγούμενος συλλογισμός? Ότι στεγνώσαμε τα μεσαία στρώματα για να πληρώνουμε επιδόματα στους πιο αδυνάτους. Αυτούς κατηγορούν, δεν είναι δικό μας. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα για προβληματισμό σε αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτό θέλω να πω. Να αφήσουμε τα οικονομικά. Να πάμε λίγο πιο μακριά, γιατί ξέρετε, τα όσα γίνονται στη Βενεζουέλα ουσιαστικά έχουν αντίκτυπο και εδώ. Γελάτε πάλι, αλλά. Τι να κάνω, δηλαδή, είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι θα είναι η Εβραϊνή κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει πολιτική δια της Βενεζουέλας? Και προσέξτε να δείτε. Να το ρωτήσω, να σας κάνω μια ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και μας είπε ότι μόλις θα πέσει ο Μαδούρο και θα ανοίξουν λογαριασμοί και πάνε να δείτε τι έχει να πάθει η κυβέρνηση. Που έκανε ταξίδια, που κάνανε ταξίδια και μιλούσαμε με τους Βενεζουελάνους και τις σχέσεις που είχαν και τα αεροπλάνα που έρχονται. Εγώ θα προτιμούσα αυτή την διάθεση του κυρίου Γεωργιάδη να ανοίξουν λογαριασμοί, να την έχει για τους εγχώριους λογαριασμούς. Μάλλον για τα πρόσωπα που είναι εμπλεγμένα σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και να συνδράμει πολιτικά με τον τρόπο του, μια και δεν είναι αυτός υπεύθυνος, να ανοίξουν εδώ οι λογαριασμοί, να δούμε τι έχουν γίνει. Όσοι έχουν ανοίξει πάντως δεν έχουν δείξει λεφτά μέσα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ξέρετε ότι ακόμη πρέπει να τρέξουν. Διότι η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της ρυθμούς. Ξεκινάει από αύριο. Και κυρίως, διότι το φαύλο πολιτικό σύστημα του παρελθόντος ήξερε και έσβηνε τα βήματά του. Και μήπως τα ίχνη του. Μήπως έχετε κάνει λάθος με την Νοβάρτη. Καταρχήν δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Και απάντηση για τη Βενεζουέλα όμως. Δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Αν πέσει ο Μαδούρο θα αποκαλυφθεί για σας πράγματα τρελά. Γιατί κοιτάξτε πόσα πια αναγνωρισμένα σκάνδαλα, βεβαιωμένα, επιβεβαιωμένα σκάνδαλα έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο που τόσα χρόνια. Τι δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί για άλλες υποθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο. Έχουμε πρώην υπουργούς μέσα. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος εννοείται. Και ο κ. Παπαδονίου. Λέω για τις υποθέσεις που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια και έχει στηριχθεί πολύ πολιτικά σε αυτές τις υποθέσεις. Να σας θυμίσω ότι είπατε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Η ιστορία της Νοβάρτης δεν είναι ένα εφεύρημα και ένα δημιούργημα της ελληνικής κυβέρνησης. Ήρθε από το εξωτερικό. Αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει τέτοιο σκάνδαλο? Έτσι, αυτό είναι μια καλή βάση. Φαρμακευτικό σκάνδαλο. Άρα, ιατρικό, με γιατρούς και. Οικονομικό σκάνδαλο. Είχε αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Θέτω λοιπόν το ερώτημα τώρα για προβληματισμό και θα δούμε η δικαιοσύνη τι θα ανακαλύψει. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό το σκάνδαλο εις βάρος των δημοσίων οικονομικών αν δεν έχει τις πλάτες της πολιτικής εξουσίας? Των υπουργών, κάποιον. Δεν θα απαντήσουμε. Θέτω ένα ερώτημα. Μπορεί να είναι έτσι, αυτό που είχα να πω. Αυτοί λοιπόν, ακριβώς, πολύ σωστά το κάνετε. Διότι όποιοι προτρέχουν κάνουν κακό και υπονομεύουν την ίδια τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν ο συλλογισμός ήταν που οδήγησε και το ελληνικό κοινοβούλιο όχι να καταδικάσει, όχι να βγάλει ενόχους, αλλά να απελευθερώσει τη δικαιοσύνη να ψάξει αυτή την υπόθεση. Και θα σας έλεγα ότι όσοι δεν βρεθούν να είναι ένοχοι, φαντάζομαι ότι έτσι οι ίδιοι αποκαθαρμένοι θα παρουσιαστούν στην ελληνική κοινωνία σε τελική ανάλυση. Και δικαιωμένοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί ενοχλεί? Δεν αισθανόμαστε άσχημα απέναντι σε έναν ελληνικό λαό που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χρεοκόπησε, διότι υπήρχε αυτή η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μέσα από τις προμήθειες, την υπερκοστολόγηση, τους εξοπλισμούς. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία τα ζήσαμε, τα Ολυμπιακά έργα. Δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας. Υπαρκτά είναι. Απλώς να βάλω στην κουβέντα λοιπόν, το τίμημα του φαρμάκου. Να εξαντλήσουμε όλες εκείνες τις δυνατότητες. Κοστριαδίσεις το τίμημα του φαρμάκου. Οφείλουμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλες εκείνες τις δυνατότητες που μας παρέχει η πολιτεία μας να διερευνήσουμε αν υπάρχουν ευθύνα. Όλες. Εκεί βρισκόμαστε. Η εργαλειοποίηση όμως της υπόθεσης μήπως δημιουργεί προβλήματα για την πολιτική ζωή. Για όσους το κάνουν. Για όσους το κάνουν, και εγώ μπορώ να δεχτώ ότι πολλές φορές δεν έχουν μόνο μία προέλευση αυτοί που το κάνουν, αλλά σίγουρα το κάνει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι κατεξοχήν. Έχει πιάσει και έχει σηκώσει τους δικαστές κατά περίπτωση, κατά το δοκούν τους, έχει βγάλει άλλους καθοδηγούμενους, μόνο που δεν λέει ότι πηγαίνουν στο Μαξίμου και τους γράφει τα δικόγραφα ο Πρωθυπουργός. Μέχρι εκεί έχει φτάσει να κατηγορεί. Δεν γίνεται αλακάρτ να αντιμετωπίζεις. Άρα λοιπόν,
Όλοι οφείλουμε σεβασμό απέναντι στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ας την αφήσουμε να λειτουργήσει. Αυτό θα είναι επαναστατικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν απαντήσετε για την Βενεζουέλα. Τι να πω για την. Μου κάνει εντύπωση, λέω, πως επιλέγουν να κάνουν πολιτική. Καλά κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πως επιλέγουν να κάνουν πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτό το θέμα. Και ακόμη περισσότερο μου κάνει εντύπωση πως βγαίνουν έτσι ξεδιάντροπα πολιτικά να υποστηρίξουν μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος αυτοαναγορεύτηκε πρόεδρος και καλεί τον κόσμο σε εμφύλιο πόλεμο. Εγώ δεν σας λέω να μην έχεις απόψεις για το καθεστώς Μαδούρο. Mm-hmm. Πολλές ενστάσεις έχουν, πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολλές. Άλλωστε, είναι λάθος να κάνουμε και συγκρίσεις ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Δυτική Δημοκρατία και δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι περάσαν από την φεουδαρχία στα πραξικοπήματα, mm-hmm. στις χούντες, στα κινήματα τα οποία προσπαθούσαν να απελευθερώσουν τη χώρα. Και αριστερά πάντα ήταν πολύ ευαίσθητη σε αυτά. Ακριβώς. Μήπως τώρα όμως έχασε την ευαισθησία με τον Μαδούρο. Γιατί μαθαίνουμε ότι, για φυλακίσεις, μαθαίνουμε για ανθρώπους που πεινάνε, Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι αφήστε τον λαό της Βενεζουέλας μόνος του να αποφασίσει για τις τύχες του, να γίνουν εκλογές, άρα η συνδρομή των μεγάλων δυνάμεων δεν είναι να βρουν ένα ευνοϊκό πεδίο δικών τους αντιπαραθέσεων και γεωπολιτικών ανταγωνισμών στα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του αυτός ο λαός και η δημοκρατία κατ' επέκταση. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να υποστηρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αυτοχρηστεί πρόεδρος. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Δεν δείχνει δημοκρατική ευαισθησία. Δεν δείχνει συγγένεια με κάποιον ο οποίος καλεί σε εμφύλια σύραξη. Μην πω σε πραξικόπημα. Πραξικόπημα το λένε όλοι. Από απόπειρα πραξικόπηματος. Απλώς όμως 50 χώρες. Και ποιος το λέει τώρα, έτσι. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν έχει και τις καλύτερες άμυνες απέναντι στην ακροδεξιά. Έχει θητεύσει στο λαός. Το λαός είναι πολύ συγγενές κόμμα με την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά ευθύνεται για τη Χούντα στην Ελλάδα. Αφήστε το τώρα, δηλαδή είναι μια υπόθεση. Πάντως, οποία... 50 χώρες έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό. Μεταξύ αυτών και η Ισπανία. Στην Ισπανία, στην Ισπανική πρεσβεία κατέφυγε και ο Λόπες. Ναι, οι οποίοι όμως οι Ισπανοί είδατε ότι δεν υποστηρίζουν. Δεν υποστηρίζουν. Ναι, δεν το υποστηρίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ιταλία δεν το έχει κάνει, ναι. Για παράδειγμα. Να συμφωνήσουμε ότι το ενδεδειγμένο είναι να κερδίσει η δημοκρατία. Το ενδεδειγμένο θα ήταν να κερδίσει. Να μην υπάρξει εμφύλιος πόλεμος. Να κερδίσει ούτε και επεμβάσεις. Λογική, ούτε και επεμβάσεις. Όντως υπάρχει επέμβαση εκεί πέρα και το ξέρουν όλοι και το. Το είπαμε και εμείς εδώ πέρα και κατηγορηθήκαμε γιατί είπαμε πραξικόπημα αυτό που έγινε προχθές εκεί πέρα. Από πέρα πραξικόπημα τους το είπαμε και μας κατηγόρησαν ευθέως. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Διακόψαμε κάποιες εργασίες που είχατε, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.